Μιλήσαμε λοιπόν για τα αθροίσματα και τις διαφορές των τριγωνομετρικών αριθμών, πρώτα σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά μετά είδαμε και εφαρμογή και άσκηση για να δούμε ότι αυτά τα πράγματα είναι ρεαλιστικά. Αυτά θα μας τα ζητήσουν και οφείλουμε να τα γνωρίζουμε. Να δούμε όμως τώρα τι συμβαίνει και με τη γωνία 2α σε ό,τι αφορά στους τριγωνομετρικούς αριθμούς. Είναι ενδιαφέρον και μας το ζητάνε κιόλας. Πρώτα απ' όλα, η μη γωνία 2α. Εδώ πέρα οι τύποι βγαίνουν αμέσως. Γνωρίζοντας τα αθροίσματα και τις διαφορές, δεν έχω να θυμάμαι τίποτα. Απλά κάνω πράξη. Και αυτό θα ήθελα να σας το πω και γενικότερα. Στην τριγωνομετρία, 2-3 πράγματα πρέπει να θυμόμαστε. Το τριγωνομετρικό κύκλο και 1-2 τύπους. Από αυτά βγαίνουν όλα. Δηλαδή, εγώ πραγματικά είμαι εντελώς κατά στο να καθόμαστε να θυμόμαστε 1500 τύπους. Για να δούμε πώς βγαίνει. Ημίτονο 2α από το γνωστό μας ημίτονο α και β. Παίρνω ημίτονο α συν ημίτονο α και ημίτονο α συν ημίτονο α. Εν τέλει 2 ημίτονο α συν ημίτονο α. Το ημίτονο 2 α λοιπόν μου δίνει μια μοναδική έκφραση. Το 2 ημίτονο α συν ημίτονο α. Δεν ισχύει το ίδιο για το συν ημίτονο 2 α. Αυτό παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και θα δούμε γιατί. Η πρώτη μορφή που μπορεί να γραφτεί συν ημίτονο α και α. Έχω συν ημίτον α επί συν ημίτον α μείον ημίτον α ημίτον α. Δηλαδή, μια πρώτη μορφή που μπορώ να πάρω είναι αυτή εδώ. Συν ημίτον τετράγων α μείον ημίτον τετράγων α. Δεν είναι όμως τόσο πολική. Τι θέλω να πω. Άμα πάμε και αντικαταστήσουμε, θερυπίν όπου συν ημίτον τετράγων α, το θυμόμαστε. Ίσως τον πλέον διάσημο τύπο στην τριγωνομετρία, ημίτον τετράγων και συν ημίτον τετράγων ότι κάνει ένα. Άμα πάω και βάλω όπου συν ημίτων τετράγωνο α, ένα μείον ημίτων τετράγωνο α από τον τύπο, έχω ένα μείον ημίτων τετράγωνο α, μείον ημίτων τετράγωνο α, δηλαδή ένα μείον 2 ημίτων τετράγωνο α. Ενδιαφέρον τύπος και θα δούμε γιατί. Αν πούμε λοιπόν ότι αυτή είναι μια πρώτη μορφή, μια δεύτερη μορφή, αν έρθουμε εδώ ξανά συν 1 και αντικαταστήσουμε όπου ημίτων τετράγωνο α ξανά από τον ίδιο τύπο, ένα μείον συν ημίτων τετράγωνο α, μετά από πράξεις θα πάρω 2 συν ημίτων τετράγωνο α μείον 1. Μια τρίτη μορφή λοιπόν του τύπου συν ημίτων 2 α. Το κέρδος που παίρνω είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό γιατί, ενώ ξεκινάω από γωνία 2 α, στους δύο τελευταίους μου τύπους καταλήγω σε γωνία α. Φυσικά και το αντίστροφο, έτσι. Αυτό τι πάει να πει, δηλαδή, αν μου δώσει κάποιος συνημίτονο 4α, μπορώ να απευθυνθώ στους ίδιους τύπους και αντί για α, αυτή τη φορά να έχω 2α. Όπως επίσης, αν μου δώσει κάποιος συνημίτονο α, αν μου την υποδιπλασιάσει δηλαδή, θα έρθω εδώ να αξιοποιήσω τους τύπους μου, αλλά αντί για α, θα έχω α δεύτερα. Προσέξτε, δεν αλλάζει τίποτα άλλο στους τύπους. Το μοναδικό που αλλάζει είναι η γωνία. Μου δίνει εδώ 2α, παίρνει α. Μου δίνει εδώ α, θα πάρει α δεύτερα. Για να δούμε λίγο τι συμβαίνει με τις επαπτωμένες. Με την επαπτωμένη, την κανονική και με το τετράγωνο κιόλας. Τους δίνω τους τύπους, τους αφήνω λίγη ώρα στον πίνακα βέβαια για να τους γράψετε. Ελπίζω να γράφετε λίγο μαζί μου όση ώρα γράφω κι εγώ. Αν δεν προλαβαίνουμε βέβαια κάτι, έχουμε αυτό το κέρδος επειδή είναι βίντεο, μπορείτε να το σταματάτε, να το γυρνάτε λίγο πιο πίσω και να γράφετε ό,τι γράφω και εγώ. Εφαπτωμένη 2α. Επίσης από τον τύπο μου θα βρω ότι κάνει εφαπτωμένη α και α. Δηλαδή, εφαπτωμένη α και εφαπτωμένη α δια 1 μείον εφαπτωμένη α και π εφαπτωμένη α. Δηλαδή, 2 εφαπτωμένη α προς 1 μείον εφαπτωμένη τετράγωνο α. Αυτή είναι η έκφραση λοιπόν του εφαπτωμένη 2α και να δούμε τι γίνεται και εφαπτωμένη τετράγωνο 2α. Για να δούμε. Η εφαπτωμένη τετράγωνο 2α μπορώ να τη γράψω. Ή μάλλον ας απευθυνθώ καλύτερα να βρω την εφαπτωμένη τετράγωνο α.
Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό. Για να το δούμε. Εφαρτωμένη τετράγωνο α, γράφεται η μη των τετράγωνων α για συνειδημή των τετράγωνων α. Μπορώ όμως να εκφράσω την εφαρτωμένη συναρτήση μόνο συνειδητών. Για να απευθυνθώ ξανά στους τύπους που είχα γράψει προηγουμένως. Είχα καταλήξει κάπου εδώ ότι το συνημήτωνο 2α κάνει 1 μείον 2 ημίτωνο τετράγωνο α και είχα βρει και για το συνημήτωνο 2α ότι κάνει 2 συνημήτωνο τετράγωνο α μείον 1. Εδώ μου εμφανίστηκε ημίτωνο τετράγωνο και συνημήτωνο τετράγωνο. Άμα πάω από αυτούς τους δύο τύπους και λύσω πάνω προς ημίτωνο τετράγωνο α και κάτω ως προς συνημήτωνο τετράγωνο α και αντικαταστήσω μετά σε αυτόν τον τύπο, θα έχω το ημίτωνο τετράγωνο α, αν λύσω προς αυτό, θα μου βγάλει τι. Έρχεται αυτό από εδώ, οπότε κάνει 1 μείον συνημήτωνο 2α δια 2. Έρχομαι εδώ, ξαναλύνω αυτή τη φορά προς συνημήτωνο τετράγωνο α και τι θα πάρω, το μείον 1 γίνεται 1 από την άλλη και θα γίνει 1 και συνημήτωνο 2α δια 2. Μείνουν και τα διπλά και μου βγαίνει ένας τύπος αρκετά δημοφιλής, τον συναντάω και στις ασκήσεις, δηλαδή ότι το εφαρτωμένο τετράγωνο α γράφεται 1 μείον συνημήτωνο 2α προς 1 και συνημήτωνο 2α. Θα ήθελα τελειώνοντας και με αυτό το κομμάτι όμως να κάνουμε κάποια άσκηση από το σχολικό για να δούμε ότι αυτά είναι ρεαλιστικά τα προβλήματα που συναντάμε και κυρίως βέβαια βρίσκουν εφαρμογή στις ασκήσεις. Ίσως καλύτερα και από άσκηση θα είναι να δούμε μια εφαρμογή από το σχολικό μας. Ας γυρίσουμε λοιπόν σε σελίδα 36, να δούμε την εφαρμογή 5. Έχουμε 2 μείον ημίτωνο τετράγωνο χ, ίσον με 2, συνημίτωνο τετράγωνο χ δεύτερο. Και για να μην ψάχνετε είναι σελίδα 36 και εφαρμογή αριθμός 5. Το προβληματικό στοιχείο είναι αυτό. Είναι βέβαια μια προβληματική συνάρτηση, δεν είναι και σαν την Ολυμπιακή, αλλά είναι προβληματική. Έχουμε συνημήτωνο 2χ, κάνει 2 συνημήτωνο τετράγωνο χ μείον 1, λύνουμε ως προς συνημήτωνο τετράγωνο χ και παίρνουμε 1 και συνημήτωνο 2χ δια 2. Εδώ έχω χ, μου βγάζει 2χ. Αν έχω χ δεύτερα, θα μου βγάλει 1 και συνημήτωνο χ δια 2. Έτσι όπως είναι, έρχομαι και το πετάω εδώ. 2. Μείον ημίτωνο τετράγωνο χ, κάνει 2 φορές το κλάσμα που έχω βγάλει από εκεί. Καλό θα είναι βέβαια να έχω τους ίδιους τριγωνομετρικούς αριθμούς, δηλαδή να έχω παντού ημίτωνα ή παντού συνημίτωνα. Έρχομαι λοιπόν εδώ πέρα και όπου ημίτωνο τετράγωνο χ, βάζω 1 μείον συνημίτωνο τετράγωνο χ. Δηλαδή αυτό μου κάνει 2 μείον 1 και συνημίτωνο τετράγωνο χ, κάνει 1 και συνημίτωνο χ. Οι αριθμοί μου φεύγουν. Τα μαζεύω όλα αριστερά, μια που είναι στο τετράγωνο. Βγάζω και κοινό παράγοντα το συνημήτωνο χ. Και μου βγαίνει ένα κοινόμενο το οποίο είναι ίσο με το 0. Το οποίο μας οδηγεί σε ότι ή το συνημήτωνο χ θα κάνει 0 ή το συνημήτωνο χ μείον 1 θα κάνει 0. Δηλαδή, συνημήτωνο χ θα κάνει 1. Γνωρίζουμε από τους τύπους των εξισώσεων μας, αφού πρώτα βέβαια γράψουμε τις γωνίες οι οποίες αντιστοιχούν. Εδώ έχουμε συνημήτωνο π δεύτερα και εδώ πέρα συνημήτωνο χ ίσον με συνημήτωνο του μηδενός. Από εδώ πέρα λοιπόν τι θα βγει σύμφωνα με τους τύπους μας, χ ίσον με 2 kπ συν π δεύτερα ή χ ίσον 2 kπ συν π 0, δηλαδή χ ίσον με 2 kπ. Αυτά πάντοτε βέβαια το κ να ανοίξει σε κέρδη.